Σε αυτό το βίντεο θα πάρουμε μια ιστοσελίδα που μοιάζει κάπω έτσι και θα τη μεταμορφώσουμε και θα την κάνουμε κάπω έτσι. Πολλοί από εσά έχετε δει το βίντεο μου σχετικά με το πώ να κατασκευάσει τη δική σου ιστοσελίδα για dropshipping. Βήμα-βήμα, αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Λοιπόν, βλέπετε το βίντεο μου και κάνετε ακριβώ ό,τι κάνω. Είναι καλό για αρχή, όπω σα είπα, αλλά δεν βάζετε μετά καθόλου δική σα φαντασία. Κάνετε ακριβώ, δηλαδή βάζω fact 1, fact 2, fact 3 και κάνετε ακριβώ το ίδιο όλοι. Δεν βάζετε φαντασία να βάλετε κάτι δικό σα, κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο να ξεχωρίζει. Επίση, η ιστοσελίδα την οποία φτιάχνετε δεν πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε μια ώρα όπω δείχνω στο βίντεο. Στο βίντεο σα μαθαίνω πώ δουλεύει λίγο το πρόγραμμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία σα μέσα σε μια ώρα. Αν έχει δει το προηγούμενο βίντεο μου σχετικά με το πώ θα φτιάξει μια ιστοσελίδα με dropshipping αφιέρωσε μία ολόκληρη εβδομάδα έτσι ώστε να φτιάξει μία σελίδα. Μία εβδομάδα εκεί. Κάθε μέρα από λίγο, μέχρι που να φτιάξει μία σελίδα που να τη βλέπει και ρώτα και του γύρου, σου. Σ' αρέσει αυτή η τη σελίδα. Την θεωρεί αρκετά επαγγελματική. Θα αγόρασε από αυτήν. Εσύ ο ίδιο πρέπει να θεωρεί ότι αν την βλέπει αυτή τη σελίδα, θα αγόραζε από αυτή τη σελίδα. Πολλοί βλέπουν μου στέλνετε τι σελίδε σα. Βάζετε φωτογραφίε οι οποίε είναι πάρα πολύ θολέ. Οι φωτογραφίε τι οποίε πρέπει να βάλετε πρέπει να είναι καθαρή ανάλυση να έχουν ένα background το οποίο ίσω αν είναι κάποιο προϊόν να μην φαίνεται πίσω το background το άσπρο. Πρέπει να βγάζετε το background. Γενικά, οι περισσότεροι από εσά δεν θέλετε να αφιερώσετε χρόνο. Και για το dropshipping, όσο πιο σοβαρά το πάρετε, τόσο περισσότερα κέρδη θα βγάλετε. Το θέμα είναι να το πάρετε σοβαρά από την αρχή. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει μέσα σε μια μέρα και τελείωσε, βγάλει κατευθείαν λεφτά. Όχι. Εγώ σα έδειξα στο γίνοντα το βίντεο, το κάνω στα γρήγορα και έχω μια εμπειρία. Ξέρω πώ γίνεται η όλη διαδικασία, επειδή την έχω κάνει πάρα πολλέ φορέ. Εσεί που ξεκινάτε τώρα όμω, αφιερώστε τουλάχιστον μια εβδομάδα, και λίγο λέω, για να φτιάξετε και να τελειοποιήσετε την ιστοσελίδα σα, έτσι ώστε μόλι κάποιο την βλέπει, να λέει: Οκ, okay, από μια τέτοια σελίδα θα αγόραζα. Φαίνεται πολύ καλή σελίδα. Επίση, πάρα πολύ συχνό φαινόμενο είναι στι σελίδε οι οποίε μου στέλνετε, είναι να παίρνετε τα από το AliExpress από κάπου αλλού ένα κειμενάκι που λέει τι είναι το προϊόν, χωρί καν να δείτε τι λέει, και να το πάρετε αντιγραφή επικόλυση μέσα στη σελίδα σα, τη δικιά σα. Και δεν μπαίνετε καθόλου στο κόπο να το διαμορφώσετε. Φαίνεται δηλαδή ότι κάποιο το έχει πετάξει απλώ μια επικόλυση εκεί μέσα. Το προηγούμενο βίντεο, αυτό εδώ πέρα, σα έδειξα επίση πώ να χρησιμοποιείτε τη τεχνική νοημοσύνη για να σα βοηθήσει να γράψετε τα κείμενα. Πολλοί το χρησιμοποιείτε λάθο διότι βάζετε κείμενα τα οποία είναι εντελώ άσχετα. Όπω θα δείτε και στο σημερινό βίντεο, στο οποίο θα σα δείξω πώ διορθώνουμε αυτή τη σελίδα που σα έδειξα στην αρχή. Αυτό το βίντεο που θα πέσει τώρα και να ξεκινήσει να παίζει είναι λίγο πιο χαλαρό. Πήρα την ιστοσελίδα από έναν τύπο ο οποίο μου την έστειλε και ήταν πολύ χάλια και την έκανα να φαίνεται λίγο καλύτερη. Μου πήρε περίπου 2,5 ώρε για να την ολοκληρώσω τη σελίδα να φαίνεται λίγο καλύτερη. Αν αφιέρωνα μία εβδομάδα θα την έκανα ακόμα καλύτερη την ιστοσελίδα, αλλά λόγω τη εμπειρία μου μπορώ να κάνω πιο γρήγορα τα πράγματα. Όπω σα είπα και προηγουμένω, καθίστε τώρα, δείτε αυτό το βίντεο αν θέλετε να πάρετε έμπνευση σχετικά με το πώ δουλεύει όλο αυτό εκεί μέσα ο Builder για να Γίνετε καλύτερη στη δημιουργία ιστοσελίδων. Γιατί αν θέλετε να κάνετε dropshipping, πρέπει να γίνετε πολύ καλή στη δημιουργία ιστοσελίδων και πάρα πολύ καλή στο marketing και στο advertising. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσει το βίντεο για να πάρετε λοιπόν την έμπνευσή σα από αυτό εδώ. Πολλοί λοιπόν μου στέλνετε τι ιστοσελίδε σα που έχετε φτιάξει από το dropshipping tutorial που έχω κάνει. Και βλέπω ένα θεάμα το οποίο είναι άθλιο. Οι ιστοσελίδε πραγματικά δεν βλέπονται και ούτε εσεί ήδη θα αγοράζετε από την ιστοσελίδα που φτιάξατε. Δεν βάζετε καθόλου κόπο λοιπόν στι ιστοσελίδε σα, γι' αυτό δεν έχετε και πωλήσει και μου κάνετε μετά παράπονα και μου στέλνετε στο Instagram. Δείτε λοιπόν αυτή εδώ πέρα τη σελίδα που μου στείλε ένα παιδί που πουλάει εδώ πέρα κάτι φιγούρε από κάποιο άνιμε παιδικό. Ε, λοιπόν, βλέπετε λοιπόν πόσο κακιά είναι η ιστοσελίδα. Έχει βάλει και βίντεο από το YouTube για κάποιο λόγο. Εδώ πέρα έχει βάλει τα fact, fact, fact. Δεν ξέρω, αντιγράφει ακριβώ ό,τι έκανα για κάποιο λόγο. Ε, σα έχω πει ότι σας δείχνω πώ κάνετε μια ιστοσελίδα, αλλά δεν χρειάζεται να τη γράφετε τι κάνω. Εδώ πέρα στα fact δεν λέει τίποτα για το προϊόν, κάτι λέει μάλλον για το παιδικό. Εδώ πέρα μόνο κάτι λέει ότι είναι collection για card decoration, δε, δε, δεν πρόκειται να το πάρει κανεί για να το βάλει στο αμάξι του αυτό. Τέλο πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Και about product, όλη η σελίδα θα πρέπει να είναι about product, όχι μόνο αυτό εδώ πέρα το σημείο, γιατί σε όλη την υπόλοιπη σελίδα μιλάς για το anim και όχι για about product. Εδώ πέρα είναι τα specific του product, δεν είναι about product στο συγκεκριμένο σημείο. Αμέσως μετά έχεις βάλει παραπάνω από ένα προϊόν, έχεις βάλει τρία προϊόντα, τα οποία αν πατήσει κάποιο order, του βγάζει διαφορετική σελίδα για κάποιο λόγο που είναι μόνο του το προϊόν και δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο εδώ πέρα. Ούτε πίσω να πας, ούτε μπροστά, ούτε τίποτα. Χάνεσαι. τι να κάνει εδώ πελάτη, δηλαδή πατάει, add, Checkout, άμα θέλει να πάρει και τα τρία, τι θα κάνει δηλαδή. Αυτό είναι το ζήτημα να κάνει τον χρήστη να είναι εύκολο. Εδώ πέρα να πατήσει order πάλι βγάζει ούτε καν check out του γράφει εδώ πάνω. Αυτό δεν ξέρω γιατί φαίνεται. Οκ. Okay. Λοιπόν, ε, αυτό που ήθελα να κάνω εδώ πέρα, εκτός από το να δούμε πόσο χαλιά είναι η σελίδα, είναι να τη διορθώσουμε. Καταρχήν εδώ, επειδή έχεις να κάνεις με ένα anim, θα πρέπει να κάνεις τη σελίδα σου να είναι λίγο πιο σκοτεινή. Πάμε. Εδώ πέρα που λέει blog, background color και το κάνουμε μαύρο. Ωραία. Τα γράμματα εδώ πέρα πάμε να τα κάνουμε τώρα όλα σε άσπρο χρώμα για να φαίνονται. Τα κείμενα θα τα αλλάξουμε αργότερα. Ωραία. Το κουμπάκι εδώ πέρα το έχει αφήσει ακριβώς όπως ήταν, δεν το έχει αλλάξει. Πατάμε εδώ πέρα που λέει ε, style, Μπορείς να το κάνεις, ας πούμε, τι χρώμα είναι ο χαρακτήρας. Έχει πράσινο και μαύρο. Οπότε μπορούμε να κάνουμε το κουμπάκι μαύρο από μέσα. Μπορώ να κάνω το κουμπάκι από έξω να είναι, ας πούμε, πράσινο. Αυτό το σκούρο. Όσο γίνεται. Εδώ. Και το button color από μέσα να το κάνουμε μαύρο. Ωραία. Θα ανεβάσουμε επίσης τα border size έτσι ώστε να φαίνεται κάπως έτσι και λίγο στρογγυλό. Τέλεια. Ας το κάνουμε λίγο πιο μέσα έτσι ώστε να φαίνεται έτσι. Hover color όταν βάζει κάποιος στο body και πάνω ασαλάζει αλλάζει και γίνεται προς κόκκινο. Οκ. Okay. Καταρχήν εδώ η μορφοποίηση είναι τελείως λάθος, ε, για ποιο λόγο είναι αυτά εδώ πάνω. Αν πατήσουμε Mobile View, ναι ας κάνουμε ένα Save. Ούτε εδώ. Ούτε εδώ μου αρέσει, οπότε πάμε πίσω. Αυτό θα πρέπει να κατέβει λίγο πιο κάτω έτσι να μπει το ένα δίπλα στο άλλο. Ε, εδώ ό,τι έχει πρέπει να μπει οπωσδήποτε στο κέντρο, κεντράρισμα δηλαδή και εδώ αυτό και εδώ αυτό και το κουμπάκι Οκ, okay, δεν θέλει να μου κάνει τη χάρη να μπει στο κέντρο οπότε κάνουμε το εξή. αντιγραφεί το κειμενάκι εδώ μέσα και όπως είναι όλο αυτό έφυγε πατάμε Add Widget και πάμε να δοκιμάσουμε να βάλουμε ξανά Icon Sender. or biggest of Kendra Icon color, okay, add text. Ωραία. Free delivery δεν γράφουμε βασικά. Free shipping είναι το θέμα. Α κάνουμε ένα save και α πάμε τώρα να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τη φωτογραφία που έχουμε εδώ που είναι πάρα πολύ θολή και το background είναι άθλιο από πίσω. Έχω πάει εδώ στο Amazon, βρήκα μια φωτογραφία η οποία είναι πάρα πολύ καλύτερη και πάμε να την πάρουμε από εδώ. Save image. Αποθηκεύση. Θα μπω εδώ πέρα σε ένα πρόγραμμα το οποίο αφαιρεί αυτόματο το background από τι φωτογραφίε για να μην υπάρχει κοινό το άσπρο. Πατάμε Upload Photo, την επιλέγουμε. Και περιμένουμε. Πατάμε Download. Και την κατεβάζουμε λοιπόν τη φωτογραφία μα. Πάμε εδώ πέρα. Edit Image, επιλογή. Upload File, την επιλέγουμε. την επιλέγουμε και την ανεβάζουμε. Επίσης αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχεις επιλεγμένο, το βγάζω. Δεν θέλω η φωτογραφία να τραβιέται. Οπότε πατάμε save. Κάνουμε λοιπόν μια ανανεώση για να φορτώσει. Ωραία. Λοιπόν έχω κάνει ένα κλόνο εδώ πέρα για να δείτε πώς ήταν και πώς έγινε. Δείτε λοιπόν πώς έγινε τώρα. Okay. Και δείτε λιγάκι πώς ήταν. Βλέπετε τη διαφορά έτσι, πολύ πιο καθαρά φαίνεται. Καταρχήν αυτό εδώ. εδώ το εφέ. Πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, εδώ δεν χρειάζεται να βάζετε καταρχήν τόσο τεράστιο τίτλο. Μπορείτε να βάλετε απλώ το όνομα τη φιγούρα εδώ. Πατάμε αναζήτηση για να δούμε ποιο, πώς λέγεται αυτή η φιγούρα. Ε, βγάζουμε τη λέξη φιγούρα. Λογικά αυτό εδώ πέρα το όνομα του χαρακτήρα. Το παίρνω, τη γραφή και θα γράψουμε το όνομα του χαρακτήρα και τη λέξη φιγούρα δίπλα. Ωραία. Εδώ κάτω δεν γράφει επίση τίποτα για το προϊόν. Ξαναγράφει εδώ πέρα το ίδιο πράγμα άλλη μια φορά και άλλη μια φορά το ξαναγράφει από κάτω. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί. Μάλλον δεν είδε καν τι σου έδωσε το ΕΑ για να βάλει εδώ μέσα. Λοιπόν, έχω μπει εδώ πέρα, έγραψα η καλύτερη φιγούρα στην αγορά με πολλέ λεπτομέρειε και το καλύτερο κουντί. Αντιγραφή. Και πάμε να το προσθέσουμε. επίσης η γραμματοσυρά αυτή γιατί είναι τόσο άθλια Έχεις βάλει ωραία γραμματοσυρά επάνω Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάπως καλύτερα εδώ, έτσι βγάζει νόημα Και εδώ που λέει order now, ας το κάνουμε Buy now Φαίνεται καλύτερα Αν πατήσετε εδώ πέρα που λέει add block Μπορείτε να προσθέσετε ένα από όλα αυτά εδώ πέρα για να το διαμορφώσετε όπως εσείς ακριβώς θέλετε. Βλέπετε. Εγώ θα δημιουργήσω ένα empty block αυτή τη στιγμή και θα το χρησιμοποιήσω για να το βάλω επάνω. Πατάω το βελάκι επάνω και βλέπουμε έχει πάει σε αυτό το σημείο. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να πατήσω add widget και θα βάλω ένα μενού. Πατάμε εδώ πέρα. Ωραία. Πατάμε add menu. Ωραία. Τώρα κάνω ένα save εδώ και θα δημιουργήσω ένα pop-up. Πάμε add widget, πάμε βασικά εδώ πέρα που λέει page, pop-up, create pop-up. Θέλω ένα pop-up το οποίο θα είναι, όχι με τα προϊόντα, αλλά ένα pop-up το οποίο θα είναι για contact, δηλαδή να μπορεί ο άλλος να επικοινωνεί. Ωραία, για να δω ποιο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ας πούμε αυτό εδώ. Πατάω να κλικ. Ωραία. Και εδώ πέρα θα γράψουμε contact us. Ωραία, σβήνουμε και αυτό. Σβήνουμε και αυτό που έχει εδώ μέσα. Yes. Ωραία. Και σβήνω και αυτό εδώ κάτω. Ωραία. Και εδώ πέρα μέσα θα πατήσω Add Widget. Και εδώ πέρα κάπου έχει Form. Ωραία. Την παίρνω και την βάζω εδώ μέσα. Τέλεια. Είναι για να επικοινωνούν οι χρήστες μαζί μας. Εδώ πέρα πατάτε ένα κλικ στο Settings και βάζετε email notification, τώρα δεν ξέρω το email του παιδιού που έχει τη σελίδα πρέπει να μπει εδώ μέσα και να βάλει το email σου έτσι να σου έρχονται εκεί πέρα τα email και αυτό που θα κάνω είναι βέβαια το styling πατάμε edit styling labels και θα αλλάξουμε αυτό εδώ πέρα να φαίνεται σε άσπρο χρώμα για να δω, ωραία και το κουμπάκι μπορώ να το αλλάξω επίσης και να γράφει όχι δεν πέτω πατάμε εδώ πέρα το που play show on και θα βάλουμε να εμφανίζεται το pop up σε όλες τις σελίδες πατάμε confirm, πατάμε pop up settings και τώρα εδώ πέρα θα ρυθμίσουμε το όνομα που θα, γράφει, που θα λέγεται contact us Ωραία. πατάμε save λοιπόν και το κλείνουμε λιγάκι και αυτό το pop up Πάμε page, pop-up, New pop-up, πατάμε εδώ πέρα, show settings και βάζουμε το όνομα πάλι, contact us, σε περίπτωση που δεν το έχει πάρει. Ωραία. Τώρα θα πάμε εδώ πέρα, add widget, menu και βάζουμε το μενού μας εδώ πάνω. Πατάμε add menu, πατάμε pop-up, contact us, select και έχει μπει το contact us. Ωραία, πατάμε ένα κλικ εδώ πέρα τώρα στο μενού και edit styling. Θα το κάνουμε horizon μενού μας, έτσι το θέλω, ωραία. Και θα βάλουμε τώρα ακόμα ένα, πατάμε Edit Menu, Add Menu και θα βάλουμε το Product Page εδώ πέρα. Select, ωραία. Και αντί για Product Page θα το βάλουμε Home. Θα το βάλω από πάνω και κάπως έτσι λοιπόν δημιουργούμε το μενού μας. Τώρα αυτό το block θα το κάνουμε και αυτό να είναι στο χρώμα το μαύρο, ας πούμε το μαβριδαρό. Πάμε Block, Background, ωραία, το βάζω εκεί πέρα στο μαύρο μαύρο. Επίσης τώρα αυτό δεν φαίνεται εδώ πέρα, πατάμε Edit Styling και θα κάνουμε τα γράμματα να είναι άσπρα στο μενού μας. Επίσης θα τα κάνω ε, Upscale έτσι ώστε να γίνουν κεφαλαία, ωραία. Εδώ θέλω να βάλω, πατάμε Add Widget και θα βάλουμε εδώ πέρα που λέει ένα Separation για να... Μπει σε αυτό το σημείο, θα το κάνω το χρώμα της να είναι άσπρο και full, έτσι ώστε να ξεχωρίζει το μενού από πάνω και από κάτω να είναι αυτό. Επίσης τώρα το μενού θα πάμε να το βάλουμε δεξιά από αυτή τη μεριά. Και σε αυτή τη μεριά ίσως μπορούμε να βάλουμε κάτι σαν φόντο, λογότυπο. Αλλά πρέπει να το κάνουμε αυτό, πατάμε ένα κλικ εδώ πάνω που λέει, change Call και βάζουμε δύο κελιά έτσι ώστε από αυτή τη μεριά να βάλουμε το λογότυπο και εδώ το μενού μας. Οπότε πιάνουμε το μενού, το μετακινούμε στο διπλανό κελί. Ωραία. Αυτό θέλουμε να μπει από κάτω, πράγμα που δεν μπαίνει τώρα, οπότε θα το βάλουμε σε ένα ξεχωριστό ε, block που θα είναι μόνο του. Πατάμε Add Block, ε, Empty Block, ωραία. Και πιάνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ μόνο του. Κάνουμε το block επίσης Background black. Ωραία. Και το τραβάμε έτσι ώστε να είναι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Μετακινούμε τα κενά όσο γίνεται. Ωραία. Κάνουμε αποθηκευση. Και πάμε να φτιάξουμε ένα λογότυπο για να βάλουμε σε αυτό το σημείο ή αν δεν θέλουμε να βάλουμε λογότυπο, απλώς μπορούμε να βάλουμε το όνομα της στο σελίδας. Λοιπόν, πώς την έχει ονομάσει τη σελίδα του. Oh, πολύ μεγάλο όνομα είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Για να δω το domain τουλάχιστον είναι αυτό εδώ πέρα. Να μπήκα τώρα στην παλιά σελίδα για να δούμε πώς είναι. Οκ. Okay. Ε, πάμε εδώ πέρα. Domain Management. Και παίρνω εδώ πέρα αντιγραφή το όνομα, δείτε πως ήταν και πως την έκανα ως τώρα τα πάμε καλά λοιπόν θα βάλουμε εδώ πέρα πάνω λοιπόν το όνομα πατάμε add widget headline το βάζουμε εδώ μέσα ωραία κάνουμε ό,τι χρώμα θέλουμε λοιπόν και το διαμορφώνουμε λίγο. Θα το κάνω έτσι. Επίσης μπορώ να αλλάξω και τη γραμματοσυρά, έτσι να φαίνεται λίγο πιο σαν λογότυπο. Mm, μωρά, έχει. Καλύτερα. Αποθηκευση. Mm. Λοιπόν, θα κάνουμε το λογότυπο κεντρικά, έτσι ώστε να φαίνεται και πιο ωραίο και στο κινητό. Αν πατήσουμε τώρα, ας πούμε, Phone View, Βλέπουμε πώς το βγάζει. Μπορούμε αν θέλουμε να το βάλουμε αυτό λίγο πιο εκεί έτσι ώστε να φαίνεται εδώ ότι είναι από αυτή τη μεριά. Αλλά όταν μπαίνει από το κινητό να φαίνεται ότι είναι στο κέντρο. Κάπως έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε παρακάτω και εδώ πέρα έχεις γράψει ακριβώς το ίδιο που έγραψα εγώ γιατί είναι ιδανικό για δώρο. Δεν κολλάνε όλα να είναι για δώρο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει το κείμενο εδώ πέρα. Δεν βγάζει κανένα νόημα το κείμενο αυτό πραγματικά. Δηλαδή είναι ιδανικό δώρο για holidays. Μάλιστα. Γενικά δεν βγάζει κανένα νόημα αυτό το κείμενο. Τέλο πάντων. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έχω κατεβάσει τι φωτογραφίε και θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτό το πέρα το πρόγραμμα το οποίο αφαιρεί το background και να βγάλω το φόντο από αυτέ τι φωτογραφίε. Θα το περάσω τα γρήγορα σε εσά. Ωραία, και τώρα που έχουμε όλε τι φωτογραφίε χωρί background, θα κάνω το εξή σκέφτηκα. Θα αφαιρέσω τη φωτογραφία η οποία υπάρχει από εδώ στο κέντρο. Delete, yes, ωραία. Και θα προσθέσω εδώ πέρα, πάμε add widget και θα βάλω αυτό εδώ πέρα το πολύ ωραίο γκαλερί που έχει εδώ. Λοιπόν, το προσθέτω εδώ μέσα. Και πατάμε add image. Πατάμε upload file και επιλέγω αυτέ τι δύο φιγούρε τις οποίε έχω βάλει τώρα μόλι χωρί φόντο. Λοιπόν, ωραία. Επιλέγω λοιπόν αυτέ τι τρει φιγούρε. Πατάμε select. Και έχουν μπει, βλέπουμε στη σειρά. Θα πατήσουμε τώρα ένα κλικ εδώ, settings και θα βάλουμε μία φιγούρα σε κάθε σειρά να φαίνεται. Επίση θα τι κάνουμε να είναι square, standard square α πούμε. Και εδώ πέρα θα την κάνουμε να είναι λίγο πιο. Πατάμε λοιπόν αυτό το κουμπάκι εδώ, ωραία, για να γίνει έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, θα πατήσω change, αυτόματα να αλλάζουν κάθε 2,5 δευτερόλεπτα ας πούμε πάμε save και πάμε να τσεκάρουμε λιγάκι να δούμε πως φαίνεται αυτή τη στιγμή ωραία βλέπουμε είναι η φιγούρα εδώ και λογικά σε λίγο θα αλλάξει αυτόματα τέλεια είναι λίγο πιο πάνω από όσο το θέλω λίγο... βασικά θα βάλω το κείμενο λίγο πιο πάνω έτσι ώστε να ταιριάζει για να δω ανανέωση Λίγο πιο πάνω, αυτέ οι λεπτομέρειε κάνουν τη διαφορά. Πιστέψτε το, Θέλουμε όλα να είναι ευθυγραμμισμένα. Ωραία. Και η μία φιγούρα μετά την άλλη εδώ πέρα θα αποζάρει. Πάμε τώρα εδώ πέρα που λέει Page, Και πάμε στο Checkout που έχει εδώ πέρα ο φίλο μα. Το οποίο είναι λίγο χάλια και αυτό. Και αυτό που θα κάνουμε εδώ στο Checkout είναι το εξή. Όταν κάποιο πατάει στο Checkout, θα του βγάζει όλα τα προϊόντα για να επιλέξει ποιο θέλει να αγοράσει. Θα πάμε λοιπόν να βάλουμε όλα τα προϊόντα να εμφανίζονται εδώ πέρα στο Checkout. Ε, καταρχήν το checkout είναι λίγο άθλιο το χρωματάκι από πίσω, το κάνουμε μαύρο. Ωραία. Και πάμε εδώ, επιλέγουμε το checkout μα, πατάμε style. Καταρχήν να το κάνουμε το checkout πάντα να το έχουμε one step checkout, έτσι ώστε να ξεμπερδεύει ο χρήστη να τα βγάζει όλα με την μία. Και πάμε τώρα εδώ πέρα, πατάμε product και πατάμε edit. Και πατάμε add. Εδώ πέρα πατάμε please select pumped product και επιλέγουμε ένα-ένα τα προϊόντα. Πρώτα επιλέγουμε αυτό εδώ πέρα. Confirm. Πρέπει λίγο να δούμε και πώς λέγεται και αυτός ο χαρακτήρας. Ωραία, το βάζουμε εδώ πέρα στον τίτλο. Πατάμε Save. Και πατάμε Add Again και πάμε να βάλουμε Select Product και βάζουμε τον επόμενο χαρακτήρα. Το όνομά του του παίρνω από εδώ. Save. Και πάμε να βάλουμε και το τελευταίο χαρακτήρα που έχει βάλει μέσα στη σελίδα του. Είναι αυτός. Save. Ωραία. Κοιτάξτε τώρα λοιπόν τι θα γίνει με αυτό που κάναμε. Βγάζει τα προϊόντα κατευθείαν εδώ πέρα για να τα επιλέξει ο χρήστης. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και το μόνο κακό είναι ότι έχει προεπλεγμένο αυτή τη στιγμή. Αν πατήσετε εδώ πέρα λοιπόν ένα κλικ στο settings. Έχει προεπλεγμένο. Αν πατήσετε λοιπόν ένα κλικ εδώ πέρα, θα δείτε που λέει Select Product και έχει επιλεγμένο αυτό εδώ το οποίο δεν μπορούμε να το βγάλουμε και θα προστίθονται αναγκαστικά δηλαδή να πάρει εκείνη την ε, φιγούρα. Λοιπόν, θα κάνουμε Save και αυτό που θα κάνω είναι να πατήσω Store, να πατήσω Product και εδώ πέρα που είναι τα προϊόντα, θα δημιουργήσω ένα καινούργιο προϊόν το οποίο θα είναι ας πούμε φυσικό. Θα το ονομάσω το προϊόν Free Shipping. Ωραία, το βάζω Free Shipping. Σβήνω οτιδήποτε άλλο έχει εδώ μέσα. Και 0 θα κοστίζει αυτό. Πάταμε save. Και τώρα πάμε εδώ πέρα πίσω στο builder. Πάμε εδώ πέρα page. Πάμε Checkout Και αυτό που έκανα ουσιαστικά τώρα είναι το free shipping. πατάμε product, select product και θα επιλέξω το free shipping. Βγάζω το άλλο, confirm. Έτσι ώστε σαν κύριο προϊόν να έχει το free shipping και θα είναι 0 Και ό,τι προστίθουν θα προσθέθεται εδώ πέρα. Επίσης τώρα αυτό πάταμε save παρακαλώ επιλέξτε έστω μία φιγούρα για να ολοκληρώσετε την παραγγελία. Θα βάλουμε εδώ πέρα ένα τίτλο. Ωραία. Αποθηκεύσα. Και πάμε να δούμε λίγο πώς φαίνεται τώρα στο κινητό, όταν θα μπαίνουν. Και εδώ πέρα, για να δούμε λιγάκι πώς φαίνεται. Ωραία. Μπορεί να προσθέσει αυτό, αυτό και αυτό. Και βλέπουμε ότι έχει φτάσει σε αυτήν εδώ πέρα τη τιμή. Οκ, okay, λοιπόν, ε, πάμε πίσω λίγο να φτιάξουμε αυτό το μέρος εδώ. Κοιτάξτε τι μπορείτε να κάνετε. Παραδείγματο χάρη έχουμε αυτό εδώ πέρα που το έχουμε φτιάξει. Παίρνουμε copy και πάμε εδώ πέρα checkout και αλλάζουμε αυτό εδώ πέρα. Πάταμε να φύγει αυτή η φωτογραφία εντελώ. delete, yes. Και εδώ πέρα πατάμε ένα click και μπορούμε να πάρουμε το καλερί όπως το έχουμε φτιάξει, έτοιμο, να μπει εδώ μέσα. Ε, αν θέλουμε, επίσης, μπορούμε να αλλάξουμε αυτό εδώ πέρα, να το ονομάσουμε μόνο Figures και να το κάνουμε λίγο πιο κεντρικό. Ωραία. Επίσης, λίγο πιο κάτω να μπει αυτό, εκεί, Save, για να δούμε πάλι πώ φαίνεται. Βέβαια, για να κατέβει κάποιο εδώ κάτω με το κινητό λίγο δύσκολα. Αλλά άμα κατέβει, θα δει αυτό εδώ πέρα το πολύ ωραίο πράγμα. Επίση, εδώ πέρα το ότι δεν γράφει τίποτα επάνω είναι χάλια. Πρέπει κάτι να γράφει εδώ πάνω, όπω και να το κάνουμε. Ωραία. Αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε πάλι εδώ πέρα. Page, product. Θα πάρουμε όλο αυτό εδώ πέρα το blog που έχουμε φτιάξει. Copy. Και πάμε εδώ πέρα που λέει page checkout. Για να το προσθέσουμε εδώ πάνω, πατάμε εδώ πέρα, container και το βάζουμε πάνω. Ωραία, βλέπουμε πως αρχίζει και διαμορφώνεται σιγά σιγά. Θα πατήσουμε τώρα... Να δημιουργήσουμε άλλο ένα block, add block, το οποίο θα είναι empty και αυτό, εντελώ. Θα το κάνουμε εννοείται να είναι χρώμα μαύρο, και εδώ μέσα θα βάλουμε ένα headline. Θα το ονομάσουμε εδώ μέσα Checkout Page. Θα το κάνουμε άσπρο. Ωραία. Θα το κάνουμε έτσι μεγάλη γραμματοσύρα και κέντρο. ακόμα πιο μεγάλη γραμματοσυρά έτσι μπράβο check out page λίγο πιο μεγάλο εκεί λοιπόν τώρα έτσι όπως είναι βάλω το 72 είναι καλά νομίζω για να δούμε στο κινητό είναι το θέμα όπως φαίνεται οκ okay, μου αρέσει έτσι όπως είναι η γραμματοσυρά λίγο Save. Οκ, okay, check out page. Ωραία. Κάνουμε save και πάμε πάλι πίσω στην σελίδα μας, product page. Αυτό που λέει product page ας το αλλάξουμε και στο ονομάσουμε καλύτερα home. Ωραία. Και εδώ σε, σε info home. Τέλεια. Πάμε εδώ πέρα τώρα. Και εδώ πέρα θα δημιουργήσουμε ένα άλλο μπλοκ το οποίο ίσως θα βρούμε κάποια καλύτερη φωτογραφία για να βάλουμε. Εδώ πέρα να φαίνεται το προϊόν Ωραία, πάμε να την κατεβάσουμε. Αποθήκευσε. Λοιπόν, θα το βάλουμε εδώ πέρα μέσα αυτό. Πατάμε εδώ πέρα Add Block και πάμε να δημιουργήσουμε ένα block το οποίο θα περιέχει αυτήν τη φωτογραφία που μόλι κατεβάσαμε. Λοιπόν, Add Widget, πατάμε Image και τη βάζουμε εδώ. Select Image, Upload File, επιλέγουμε τη φωτογραφία μας. πατάμε save. Λοιπόν, άμα αργεί να ανανεωθεί, κάνουμε μια ανανεώση εμεί γιατί είμαστε λίγο ανυπόμονοι. Ωραία, να τη φωτογραφία. Μπορούμε να την μεγαλώσουμε. Πάμε να ρυθμίσουμε το background που θα έχει εδώ. Πατάμε blog και θα επιλέξω αυτό εδώ πέρα το εφέ για το background. Λοιπόν, θα ξεκινάει ας πούμε με μαύρο και θα καταλήγει στο άσπρο. Βλέπουμε πως έχει φτιαχτεί. Πάμε λίγο πάλι blog. Να δούμε τις άλλες επιλογές που έχουμε Ωραία, θα το κάνω το αντίθετο Να τελειώνει με μαύρο και να ξεκινάει με άσπρο Έτσι, μπράβο Ωραία Τώρα αυτό θα το βάλω έτσι πως είναι Στο κέντρο επειδή είναι Θα το βάλω να πιάνει Όλο αυτό το area σε αυτό το σημείο. Πατάμε save. Πάμε phone view. Για να δούμε. Λοιπόν, εντάξει, είναι άθλιο αυτό. Πάμε να πατήσουμε ένα κλικ εδώ, να βάλουμε δύο κελιά και να το μεγαλώσουμε. Εννοείται αυτό. Save, Phone View, πάντα κοιτάμε πώς φαίνεται στο κινητό. Καλύτερα τώρα. Και ένα κειμενάκι που μπορούμε να γράψουμε δίπλα. Όλες οι φιγούρες είναι με εξαιρετικά φτιαγμένες με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε οι λεπτομέρειες να κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, θα τη βάλω τη φωτογραφία από την άλλη μεριά του κελιού. Από εδώ πέρα θα βάλω Text. Ωραία, βάζω το κειμενάκι εδώ μέσα. Από πάνω θα βάλω ένα τίτλο. Ιδανικό για τη συλλογή σου. Παιδιά, απλά πράγματα έτσι γράφουμε. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ effort. Αλλά να είναι λιγάκι έξυπνα αυτά που θα βάζετε. Λοιπόν, αυτά τα κάνουμε όλα κεντράρισμα. Και το χρώμα εννοείται το κάνουμε εδώ στο συγκεκριμένο σημείο μας το χρώμα ε, δεν θα φαίνεται οπότε θα κάνω το εξή block θα πατήσουμε add overworld και τώρα έτσι όπως είναι θα φαίνονται οπότε θα τα κάνω τώρα άσπρα Ωραία. Και εννοείται στο κέντρο αυτό. Επίσης θέλω ένα separation, πατάμε add widget, separation, θα το μπει εδώ, το οποίο θα είναι χρώμα άσπρο. Ωραία. Επίση θέλω να κρατήσω την ίδια γραμματοσυρά παντού. Οπότε έχουμε τη γραμματοσυρά Hammer Smith. Okay. Θα κάνω το εξή. Θα απαντήσω εδώ πέρα. Global Settings, Text Style. Ελά. Text Style. Λοιπόν, Paragraphs. Θα το βάλουμε στο Hammer Smith 1. Confirm. Και βλέπουμε ότι μπαίνει αυτόματα όπου και αν έχει αυτή τη γραμματοσυρά. Αποθήκευση. Και για να δούμε πως φαίνεται στο κινητό. Τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε με το να κάνουμε λίγο πιο κάτω εδώ πέρα ε, να βάλουμε μια άλλη φωτογραφία. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, εδώ πέρα θέλουμε να έχει μια ωραία ενάλλαγη. Οπότε θα πατήσουμε block, θα πατήσουμε εδώ πέρα ε, όχι αυτό, αυτό εδώ πέρα το οποίο δημιουργεί σχέδια. Δείτε λιγάκι πώ θα γίνει από κάτω. Θα το κάνουμε παραδείγματο χάρη να έχει paper ας πούμε Βλέπουμε πως γίνεται Το Εδώ μπορούμε να πλέξουμε ποιο χρώμα θα είναι από κάτω Το άσπρο Οπότε θα είναι κάπως έτσι Σα σπασμένο από κάτω Ωραία At the top, αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και πάνω δεν θα το κάνω Και θα το αφήσω να φαίνεται έτσι στο συγκεκριμένο σημείο Οπότε τώρα εδώ πέρα θα δημορφώσουμε τη σελίδα μας διαφορετικά θα βάλουμε καταρχήν από αυτή τη μεριά μια φωτογραφία με μια φιγούρα που βρήκα, η οποία είναι gift. Αυτό σημαίνει ότι κουνιέται. Πατάμε image και τη βάζουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πατάμε λοιπόν upload, upload image και την επιλέγω. Περιμένουμε λίγο για να ανέβει. Ανέβει και την επιλέγω. OK. και πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει. Είναι αυτή εδώ πέρα η φωτογραφία η οποία κουνιέται έτσι. Θα τη μεγαλώσω. Ωραία και από δίπλα θα την σβήσω αυτή. Και αυτό θα το σβήσω. Ναι. Θα βάλω το κείμενο και τα διαχωριστικά δίπλα. Ωραία. Έτσι. Λίγο πιο μικρό. Εκεί ποιοι είμαστε. Ωραία. Ας βάλουμε εδώ πέρα επίσης ένα spacer από πάνω μεριά, έτσι ώστε να έχει λίγο κενό. Είναι και αυτό που ενοχλεί εδώ βέβαια, το διαγράφω. Έτσι, Αυτό το spacer εδώ θα το διαγράψω εντελώ. Έλα. Ωραία. Για να το αποθηκεύσω λιγάκι για να δω πώ φαίνεται σε mobile version. Πάντα τσεκάρουμε το mobile. Ωραία, υπάρχει τεράστιο κενό εδώ πέρα. Μάλλον φταίει το separation αυτό για το κενό. Τι να πω. Ας το μηδενίσουμε από εδώ. Οκ, okay, το αποθηκεύουμε. Και εδώ πέρα θα γράψουμε μερικά λόγια για την εταιρεία. Λοιπόν, το όνομα της εταιρεία είναι αυτό. Είμαστε η και έχουμε πάθος για τα άνοιμ το οποίο μας οδήγησε να ανοίξουμε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα για να μοιραστούμε μαζί σας τις καλύτερες φιγούρες της αγοράς. Ωραία, και ας το βάλουμε αυτό εδώ. Και ας το κάνω έτσι πως το έχω και στο λογότυπο εδώ πέρα, το κάνω κόκκινο. Ωραία. Είναι καλό να γράφεις έτσι κάτι προσωπικό. Λοιπόν, οπότε, φωτογραφίες είδαν οι χρήστες. Αυτό το βίντεο το διαγράφω από εδώ, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε. Τα facts δεν παίζουν κανένα ρόλο στο συγκεκριμένο σημείο θα διαγραφτεί όλο αυτό εδώ πέρα το section γιατί είπαμε δεν πρέπει να μοιάζουν όλες οι σελίδες ίδιες θέλουμε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό λοιπόν αυτό έχει τρία κελιά μάλιστα θα το μετατρέψουμε σε δύο κελιά η φωτογραφία αυτή φεύγει από εδώ Πάταμε add block και πάμε να βρούμε κάτι το οποίο μας αρέσει. Ας πούμε αυτό. Αυτό το block θα το διαγράψω εντελώ. Μου ήρθε ακόμα μια ιδέα εδώ πέρα. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Αν έχεις οποιαδήποτε απορία, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας. Έτσι, να φαινόμαστε ανοιχτοί πάταμε copy και εδώ κάτω θα βάλουμε ένα κουμπάκι send that message το οποίο θα πηγαίνει κατευθείαν pop up στο contact us πάταμε select ωραία Λοιπόν, επίσης πάμε να το διαμορφώσουμε δεν θέλουμε να είναι έτσι το κουμπάκι αυτό θα το κάνουμε ας πούμε Για να δούμε τι χρώμα τα έχει ο χαρακτήρας, ίσως το κάνουμε μαύρο και ανεβάζουμε λίγο τα border του μας τώρα. Έτσι λίγο γυριστό, τέλεια. Και hover βέβαια, χρώμα hover το οποίο θα είναι κάποιο άλλο χρωματάκι, ας το κάνουμε έτσι προς το κόκκινο. Safe. Και αυτό που βάλαμε τώρα εδώ κάτω. Μπορώ να γράψουμε μερικά πράγματα ακόμα εδώ. Ποιο είναι ο σκοπό μα, Θέλουμε όλοι οι πελάτε μα να μένουν ικανοποιημένοι. Και δουλεύουμε σκληρά γι' αυτό. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα θα το σβήσω. Αυτό εδώ πέρα θα το βάλω χρώμα. Θα το κάνω να είναι μαύρο. Αλλά θα βάλω από, από πάνω και από κάτω. Οπα, αυτό γιατί είναι άλλο χρώμα. Το έχουν βάλει. Ωραία. Του βάλουμε το χρώμα και αυτό μου. Πάμε να βάλουμε χρώμα τώρα στα γράμματα, να τα κάνουμε όλα άσπρα. F, έλα. Ωραία. Πάμε πάλι. Εκεί. Επίσης εδώ πέρα Το τέκτα θα το κάνω πάλι κόκκινο έτσι να φαίνεται κάπως διαφορετικό Παιδιά μην αντιγράφετε ότι κάνω εγώ Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας Μπορεί να σας πάρει μια εβδομάδα για να χτίσετε την ιστοσελίδα σας Αλλά τουλάχιστον θα έχετε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μπαίνει κάποιο μέσα και θα λέει Οκ, okay, ναι, εντάξει, εδώ μπορώ να αγοράσω κάτι Ωραία Εδώ πέρα επίση θα βάλουμε αυτό το εφέ Οκ. Okay. Λεπτομέρειες προϊόντος. Ωραία. Πάμε εδώ πέρα λοιπόν. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει. Το διαγράφω. Ένα κενό άκυρο ήταν απλώ. Και εδώ πέρα θα είναι λεπτομέρειες προϊόντος. Ας το κάνουμε όλο αυτό επίσης να είναι μαύρο. Είμαστε τέρμα κάτω τώρα βέβαια. Ωραία. Και εδώ πέρα μέσα όλο αυτό επίσης θα είναι στο μαύρο χρώμα. Εδώ θα υπάρχουν δύο κελιά και τα χρώματα εδώ πέρα θα είναι σε άσπρο. Και αυτά εδώ πέρα. Ωραία. Τώρα, αυτά θα μπουν από αυτή τη μεριά. Και εδώ πέρα θα βάλουμε μια φωτογραφία από ένα, προ... από, ένα από τα προϊόντα μα που δεν το έχουμε βάλει αλλού, ε, να μην βάζουμε όμω πάλι την ίδια φωτογραφία. Πάμε να βρούμε καμία άλλη με την γυναίκα αυτή εδώ, για να δούμε λιγάκι, αν βρούμε κάποια φωτογραφία. Θα κάνω το εξή κολπάκι: δεξί, κλικ και αναζήτηση με το Google, και θα μου βγάλει κατευθείαν φωτογραφίες που είναι παρ... Πανομοιότυπε με φιγούρε. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι να επισκεφτώ μερικά από αυτά τα καταστήματα τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια φιγούρα για να δω εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποια φωτογραφία η οποία είναι ε, διαφορετικού χαρακτήρα. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι με το άσπρο background απλώ. Λοιπόν, μετά από έρευνα βρήκα μια φωτογραφία. Πάμε να αφαιρέσουμε το background. Τσοίς, λοιπόν. Είναι αυτή εδώ πέρα που φαίνεται πως είναι από πίσω περίπου. Ωραία, πάμε να το κατεβάσουμε. Πάμε Add και Image. Την επιλέγουμε. και θα βάλουμε Add Image Caption εδώ πέρα και θα γράψουμε εδώ πέρα πως φαίνεται από πίσω Ωραία Αποθήκευση Ανανεώσω λιγάκι Ωραία λοιπόν εδώ πέρα. Τέλεια. Λεπτομέρειες προϊόντος. Λοιπόν εδώ πέρα. Product details. Doll size. Δεν μου αρέσει έτσι πως το λέγεται doll size. Καλύτερα βάλω το figure. about. Δεν χρειάζονταν το about, γι' αυτό το σβήσα. Θέλουμε να είμαστε περίπου σίγουροι για αυτό που γράφουμε. Οπότε, <laughs> περίπου είπα. Εντάξει. Λοιπόν, packing OB... Α, το βάζουμε μέσα στη σακούλα. Οπότε το κουτί που έχεις βάλει στο προϊόν, για ποιο λόγο φίλε το έχεις βάλει. Δεν χρειάζεται καν να αναφέρεις το packing εδώ. Οπότε το σβήνεις αυτό το packing εδώ. Πατάς ένα safe εδώ. Πατάς store. Πατάς product. Και εδώ πέρα που έχεις βάλει το προϊόν με το κουτί του, δεν χρειάζεται, οπότε θα πατήσουμε add image, διαγράφουμε αυτή τη φωτογραφία που έχει εδώ πέρα, πατάμε image ξανά και θα επιλέξουμε αυτή τη φωτογραφία που είναι μόνος του, χωρίς το κουτί και πατάμε save, ωραία, πάμε πίσω τώρα builder, ωραία, ωραία, Εδώ το βάζουμε κέντρο. Version type free edition. Αυτά δεν χρειάζεται να αναφέρονται. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να γράψουμε απλώς high quality PVP να αυτό εδώ πέρα το material τι είναι Factionality επίσης δεν χρειάζονται αυτά τι είναι τώρα collection model, card decoration, desktop Μπα, όχι αυτά νομίζω ότι αρκούν και νομίζω ότι αν τα βάλουμε έτσι θα είναι λίγο χήμα οπότε κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε οι φιγούρες μας έχουν μέγεθος Ας κάνουμε κεφαλαίο αυτό το γράμμα, έτσι. Και αυτό. Και αυτό. και είναι and καλύτερα ωραία Ωραία. Επίσης, τα πιάνω, τα κάνω B, τα κάνω υπογραμμισμένα και θα βάλω λοιπόν έχω βάλει αυτές τις τελίτσες τώρα εδώ δεν φαίνονται βέβαια να πάμε Global Settings Text Style εδώ Μ, τώρα αυτό μου το αλλάξουμε στο άσπρο θα φανούν οι τελίτσες αλλά περίμενα Save Changes okay. το θέμα είναι μην χαθεί το κείμενο αλλού όπως σε αυτό εδώ πέρα το σημείο επειδή είναι άσπρο το Background Και έχει κάνει άσπρα και τα γράμματα. Οπότε α το κάνουμε έτσι. Επειδή το περισσότερο background που έχουμε είναι σε μαύρο χρώμα. Οπότε τα άσπρα είναι πιο λογικό να τα έχουμε τα γράμματα. Ωραία. Τέλεια. Οκ. Okay. Τέλεια. Αυτό επίσης θα το βάλουμε κεντραρισμένο. Ας βάλω και μια τελεία εδώ. Ωραία. Το κουμπάκι που λέει Byte Now. Edit. Το έχουμε κάνει να πηγαίνει κατευθείαν στο Checkout. Πατάμε Select. Ωραία. Επίσης αυτό το κουμπάκι θα το κάνω τώρα μια copy. Και πάμε κάτω. Θα αντικαταστήσω αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι. Το διαγράφω και θα πατήσω εδώ πέρα και θα βάλω αυτό εδώ πέρα, τον button, εδώ κάτω. Ωραία. Αυτή η γραμματοσυρά μπορώ να τη βάλω και εδώ γιατί δεν μου κολλάει να είναι εκεί πάνω και να μην είναι στους άλλους τίτλους, ρε παιδί μου. Για να το κάνω έτσι. Εκτός από αυτό το σημείο δεν μου κολλάει Όχι, θα βάλω αυτό που είχα Ωραία Οκ okay. Επίσης, αυτή η γραμμή που είναι πορτοκαλί Θα την κάνω άσπρη Πάμε να βάλουμε και ένα footer τέρμα κάτω Λοιπόν, πατάμε τώρα εδώ πέρα που λέει Add Block, θα πατήσουμε εδώ πέρα που λέει Footers και μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα footer που υπάρχουν τα έτοιμα. Θα επιλέξω αυτό. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε το όνομα της σελίδας μας. Πάμε να το κάνουμε αντιγραφή αυτό εδώ πάνω. Και να το βάλουμε επικόλληση εδώ κάτω σε αυτό το σημείο. Τα social media τα διαγράφω. Εδώ αυτό διαγράφεται και πάμε εδώ και κάνουμε επικόλληση αυτό που πήραμε από πάνω. Ωραία. Επίσης εδώ κάτω μπορούμε να βάλουμε το μενού μας πάλι. Έχουμε Home, Contact Us και μπορούμε να βάλουμε κάτι ακόμα στο μενού. Πατάμε Edit, πατάμε Add Menu και θα βάλουμε το Checkout κατευθείαν. Πατάμε Select. Θα το ονομάσουμε όμως κάπως αλλιώς, όχι Checkout αγόρασε τη φιγούρα. Έτσι. Και επίσης είναι λάθος η σειρά. Το κόντακ άσ μπαίνει πάντα τελευταίο. Ωραία. Πάμε τώρα να το κάνουμε τη γραφή του μενού μας από εδώ πάνω. Κόπι. Και πάμε να το βάλουμε και εδώ κάτω να υπάρχει. Διαγράφουμε αυτά που έχει εδώ μέσα. Όλα αυτό βασικά που δεν χρειάζεται. Και πάμε τώρα εδώ. Μενού και το βάζουμε εδώ. Ωραία, τώρα θα το κάνουμε το μενού διαφορετικό στυλ εννοείται. Θα το κάνουμε vertical. Το ένα κάτω από το άλλο. Επίση κάτω δεν ταιριάζει να είναι κεφαλαία τα γράμματα, οπότε θα τα κάνουμε μικρά να είναι. Και δεν θα βάλουμε borders. Θα το βάλουμε έτσι. Για να δούμε σε ποια μεριά ταιριάζει. Left θα το αφήσω. Θα βάλω αυτή τη γραμματοσυρά. spacing θα τα βάλω λίγο πιο κοντά το ένα στο άλλο θα κάνω τα γράμματα λίγο πιο μεγάλα ωραία και όταν πάει πάνω το ποντίκι τα γράμματα ας γίνονται κόκκινα σε περίπτωση που μπει κάποιος στον υπολογιστή ας βάλουμε εδώ αυτές οι γραμμούλες έτσι ώστε να φαίνεται το διαχωριστικό μου αρέσει αυτό okay. και θα βάλουμε ακόμα ένα text εδώ πάνω το οποίο θα λέει μενού χρώμα άσπρο μενού Ωραία. Θα το βάλω το spacing εδώ ωραία. Το separate α είναι text και αυτό. Οκ. Okay. Διαγραφή. Και θα βάλουμε ένα spacer εδώ. Κάνουμε λίγο πιο. και ένα από πάνω. Θα βάλουμε το spacer είναι για τα κενά. Βλέπετε ωραία εδώ δεξιά μπορούμε να βάλουμε ε, μερικές πληροφορίες ακόμα για την εταιρεία. Εδώ πέρα Power Buy και θα βάλουμε το όνομα της εταιρεία. Εδώ μπορούμε να το κάνουμε αν αυτό. Keep in touch with the newest trend design. Θα το βάλουμε έτσι. Bam, bam. Και όποιος βάζει το email του εδώ πέρα θα συλλέγουμε και τα email του κόσμου. Επίσης το κουμπάκι είναι χάλια εδώ. Πάμε λίγο να το ρυθμίσουμε. File button. Θα έχει και ένα border color το οποίο θα είναι μαύρο. Βασικά σκούρο πράσινο. Λίγο έτσι στρογγυλό όπως είναι και όλα τα υπόλοιπα textile θα είναι εννοείται μαύρο. Επίσης textile θα είναι έτσι λίγο πιο μεγάλο. Ωραία. Και τα γράφει μέσα στο κουμπάκι, αντί για submit κάτι άλλο, για να δούμε μπορούμε να το πειράξουμε και αυτό. Έβαλα και ένα εφέ. Ρυθμίσεις. Α, εδώ είναι. Subscribe. Ωραία. Μπορούμε να βάλουμε και ένα κειμενάκι από εδώ κάτω αν θέλουμε. Πρώτα θα βάλω ένα separation σε αυτό το σημείο, το οποίο θα είναι άσπρο. Λίγο μεγαλύτερο το θέλω, όχι τόσο μικρό. Ωραία. Πατάμε text. Στέλνουμε τις παραγγελίες όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας. Okay. Ωραία. Μπορούμε να θέλουμε αυτό να το κάνουμε και κεντράρισμα, βέβαια. Ωραία, αποδίκηυσε. Για να δούμε λοιπόν πώς φαίνεται... Ανανέωσε. Ωραία. Αυτό λίγο μου τη σπάει που δεν είναι ακριβώ στο κέντρο. Θα το φτιάξω μάλλον. Εδώ τώρα αυτό δεν μου αρέσει που οι γραμμέ ακουμπάνε πάνω σε αυτό το διπλανό. Οπότε θα το αλλάξω αυτό. Ε, πάμε εδώ πέρα. Edit menu style. Και θα το κάνω αυτό χωρί να έχει borders ή κάτι τέτοιο. Να είναι απλό το μενού. Ωραία, save. Για πάμε τουλάχιστον να το τσεκάρουμε αυτό. Ωραία. Ας το κάνουμε και όπως είναι όλο κεντράρισμα. Ωραία. Ωπα. Έλα μενού. Δεν πειράζει, για να δούμε πώς φαίνεται στο κινητό τουλάχιστον. Αυτό εδώ πέρα στο κινητό φαίνεται χάλια. Άσπρο χρώμα. Τέλεια. Αποδίκευση. Πάμε να δούμε πώς φαίνεται στο κινητό. Εντάξει. Καλύτερα. Λοιπόν, θα βάλω separation εδώ πέρα γιατί φαίνονται όλα μαζί χήμα και δεν μου αρέσει. Οπότε θα βάλω ένα separation επάνω από το κάθε ένα από αυτά. Ωραία. Θα το κάνω αντιγραφή και να το πάρω κατευθείαν μορφοποιημένο εδώ. Και άλλο ένα θα το βάλω δίπλα. Εδώ γιατί έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Το θέμα είναι πώ θα φαίνεται στο κινητό. Επειδή οι περισσότεροι θα μπαίνουν από εκεί. Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, μου φαίνεται ότι θα το αφήσω μαύρο και αυτό δεν μου άρεσε έτσι πως ήταν πριν. Έτσι κάπως δηλαδή. Ωραία. Και θα βάλω ένα ακόμα block, θα δημιουργήσω empty, το οποίο θα το βάλω να είναι, πατάω το βελάκι προς τα επάνω, θα το κάνω το block να είναι όλο εννοείται μαύρο, και εδώ μέσα θα βάλω απλώς μια γραμμή. Την οποία τη γραμμή θα την κάνω να είναι άσπρο χρώμα για να ξεχωρίζει και full αποθηκεύση. Πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε την ανανέωση. Λοιπόν, μετά από ένα τηλεφώνημα αποφάσισα να πάρω αυτή τη φωτογραφία δεξί κλικ άνοιγμα με ζωγραφική γιατί είδα ότι έχει πολύ μεγάλο κενό από αυτή τη μεριά γι' αυτό λογικά βγαίνει έτσι όπως βγαίνει εκεί. Λοιπόν, θα την κάνω εδώ και θα την αποθηκεύσω έτσι. Ε, αρχείο... Θα κόψω επίση εδώ πέρα κάτω. Θα το αφήσω εδώ. Λοιπόν, αποδίκευση. Αποδικεύτηκε πάλι με background. Πρέπει να το διαγράψω το background. Δεν μπορώ το background. Πάμε εδώ πέρα. Create. Choice photo. Επιλογή. Download. edit image upload file επιλογή select και τώρα φαίνεται στο κέντρο επιτέλους λοιπόν ωραία okay. λοιπόν πάμε εδώ πέρα check out. Εδώ το μενού μας υστερεί λίγο, δεν έχει όλα όσο θα έπρεπε, οπότε πάμε εδώ το μενού, το παίρνουμε και το ξαναβάζουμε εδώ μέσα και διαγράφουμε το άλλο. Αποθήκευση. Και πάμε να δούμε και το thank you page. Thank you for your order. Είναι πολύ απρόσωπο να το πω έτσι. Λοιπόν, θα το κάνουμε κάπως έτσι. Πάμε λοιπόν, checkout θα κάνουμε το block αυτό copy όπως είναι ολόκληρο και θα πάμε να το βάλουμε όπως και το τέρμα κάτω. Πρέπει να το βρούμε στην κεντρική όμως σελίδα. Πάμε home. Αυτό εδώ πέρα. Copy. Και πάμε τώρα μέσα στο checkout πρώτα απ' όλα. Πάμε τέρμα κάτω. Και εδώ πέρα τέρμα κάτω θα πάτησουμε εδώ και θα βάλουμε το container αυτό εδώ κάτω. Έτσι ώστε να δημιουργηθεί το footer μας. Ωραία. Save. Και τώρα πάμε πάλι ένα κλικ εδώ. Πάμε Thank you page. Ωραία. Πάταμε εδώ. Θα βάλουμε τέρμα επάνω το μενού μας. Και πάμε τέρμα κάτω για να βάλουμε το footer. Ε, από εδώ. Ωραία. Αποδίκευση. Πολύ πιο ωραίο, φαίνεται έτσι το thank you for your order. Ωραία. Και μπορούμε να βάλουμε αν θέλουμε και κάποιο animation εδώ πέρα. Για να δούμε αυτό εδώ. Αποδίκευση εικόνα μα. Για να βάλουμε λίγο περισσότερο χαρακτήρα. Τρέχουμε για να σου στείλουμε την παραγγελία σου. Μπορούμε λίγο πιο μεγάλο. Και πάμε. Edit image. Θα βάλουμε capture. Έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι έχει χαρακτήρα. Και εδώ πέρα πάνω τώρα που το βλέπω, επειδή είναι... έχουμε βάλει όλες τις φιγούρες να παίζουν, θα βάλουμε το όνομα αυτού του άνιμ που βρήκα λέγεται τελικά, έτσι λέγεται. Και ωραία, το αποθηκεύω. Ωραία, λοιπόν, θα αλλάξουμε τα όνοματα τώρα από τα προϊόντα το αφήσουμε έτσι. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε πάλι το όνομα του άνιμ. Και επίσης αυτό που θα κάνω είναι εδώ πέρα κάτω να προσθέσουμε τι έχουμε. Παραδείγματος χάρη πατάω Enter και θα γράψω. Ωραία. Τι προϊόντα έχουμε γράφει ουσιαστικά. Okay. Τέλεια. Okay. Βρήκα ακόμα ένα animation το οποίο λέω να το βάλω κάτω κάτω. Θα πατήσω εδώ add block. Θα βάλω ένα empty. Το οποίο θα το κάνω και αυτό να είναι στο ίδιο χρώμα που είναι το επάνω βασικά για να πάρω το χρωματάκι το οποίο είναι αυτό αντιγραφή και θα το βάλω εδώ μέσα επικόλληση background εδώ μέσα σβήνω αυτά τα γράμματα και κάνω επικόλληση αυτά που πήρα ωραία τώρα εδώ μέσα θα βάλουμε μια φωτογραφία την επιλέγουμε select και την κάνουμε έτσι όσο πιο μεγάλη γίνεται για να φαίνεται καλά καλά και στο κινητό Ωραία, αυτά τα κενά δεν χρειάζονται. Τέλεια. Αποδίκευση. Για να δούμε πώς φαίνεται σε mobile. Ωραία, έχουμε αυτό το animation εκεί κάτω. αυτό εδώ πέρα δεν μου αρέσει έτσι είναι Θα σβήσω το from How oh, looks behind έτσι Bam παμ Καλύτερα έτσι Τώρα βέβαια υπάρχει άλλο πρόβλημα εδώ Θέλει λίγο κενό να αφήσουμε παραπάνω Σε αυτό εδώ το σημείο Αποδίκευση. Α, είναι αυτό. Μπερδεύτηκα. Αποδίκευση. Ωραία. Product details. Λίγο πιο κάτω ακόμα. Αποδίκευση. Πολύ καλύτερα. Okay. Πάμε επίσης εδώ πέρα πίσω να δούμε στο κινητό τι δεν μας αρέσει να το αλλάξουμε. Εδώ το shipping δεν μας αρέσει έτσι πως είναι. Εδώ το χρώμα είναι διαφορετικό των γραμμάτων κάτω Πρέπει να το φτιάξω. Οκ, okay, φαίνονται το υπόλοιπα. Για να πάμε λοιπόν να το διορθώσουμε. Πρώτα απ' όλα αυτά εδώ πέρα τα γράμματα σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνουν μαύρα. Ωραία. Εδώ μετά το Free Shipping, το οποίο στο κινητό δεν φαίνεται καλό. Πώς μπορούμε τώρα να το ρυθμίσουμε να φαίνεται και στο κινητό. Το επιλέγουμε και το κάνουμε να είναι κεντραρισμένο. Για να δούμε πώς θα φαίνεται τώρα. Φέρε και το icon λίγο πιο κοντά. Για να δούμε τώρα. Οκ, okay, καλύτερα, Free Shipping και είναι από κάτω. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο κενό, δεν μου αρέσει. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε αντιγραφή όλο αυτό εδώ πέρα και θα πάμε Mobile Version και ό,τι κάνουμε επικόλυση στο Mobile Version μένει στο κινητό μόνο. Και παραδείγματο χάρη, αυτό έτσι όπω είναι τώρα δεν θέλουμε να φαίνεται ας πούμε, στο κινητό και στο tablet. Και φεύγει. Θα πατήσουμε τώρα εδώ πέρα που το πήραμε τη γραφή το container. Στο ίδιο σημείο το βάζουμε. Και τώρα εδώ πέρα μπορούμε να το επεξεργαστούμε. Αυτό θα φαίνεται τώρα που βάλαμε εδώ μέσα μόνο στο κινητό και στο tablet. Στον υπολογιστή δεν θα φαίνεται. Οπότε θα το μειώσω το κενό μου εδώ πέρα για να φαίνεται έτσι στο κινητό και στο tablet πολύ καλύτερα. Πάμε safe. Και μόλι πάει κάποιο στον υπολογιστή, θα φαίνεται το άλλο το κοντέινερ που είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον υπολογιστή. Το ίδιο θα κάνω και με το μενού εδώ πάνω, επειδή δεν μου αρέσει πώ το βγάζει στο συγκεκριμένο σημείο. Θα κάνω λοιπόν copy όλο το κοντέινερ εδώ πέρα του μενού. Πάμε εδώ, και εδώ πέρα δεν θέλω να εμφανίζεται στο κινητό και tablet. Το μενού επάνω. Θα πατήσω εδώ πέρα ένα κλικ και θα το βάλω εδώ πάνω. Να εμφανίζεται. Ωραία. Τώρα θα το κάνουμε το μενού από πάνω και θα βάλω το text να είναι από κάτω και από πάνω να είναι το κουμπάκι για το μενού. Βέβαια, το ιδανικό για εμένα θα ήταν να υπήρχαν να ήταν δίπλα το ένα και μετά το άλλο δίπλα από την άλλη μεριά. Αλλά δεν μου κάνει τη χάρη. Μπορούμε τώρα να προσθέσουμε εφέ κίνησης. Πάμε εδώ πέρα, επιλέγουμε και θα το κάνουμε να εμφανίζεται από την άλλη μεριά, left. Έτσι. Και όλο αυτό εδώ πέρα το κελί από αυτή τη μεριά να εμφανίζονται right. Ωραία. Τώρα πατάμε αποθήκευση και αν το δούμε στο σύνολο, δείτε πώς εμφανίζονται. Θα έρχεται αυτό από εκεί και το άλλο από την άλλη μεριά. Λοιπόν, θα βάλουμε επίση μερικά ακόμα εφέ εδώ. Ωραίο αυτό μου άρεσε. Τέλεια. Εδώ θα το αφήσω έτσι, θα κάνω μόνο τα στεράκια να κουνιούνται κάπως. Οκ. Okay. Αυτό έχει κάποιο κείμενο. Πρέπει να το κάνουμε μαύρο και αυτό. Ωραία. Και εδώ θα το κάνουμε αυτό επίσης να έρχεται από τεξιά. Όλιστερα <σταλίξι> καλύτερα. Έτσι. Και αυτό το κάνουμε ανάδειχτα από την άλλη μεριά. <σταλίξι> Όπως και το κουμπί. Ωραία. <σταλίξι> Αποδίκευση. <σταλίξι> Πάμε να δούμε. Ωραία. Εδώ κάτι δεν μου αρέσει. Αλλά να μου πεις από το κινητό θα είναι οπότε. Έχω έρθει τώρα λιγάκι στο page εδώ πέρα του checkout και πάμε λιγάκι εδώ γιατί δεν θέλω ας πούμε να ζητάμε, πατάμε Customize, πρέπει να ζητάμε το τηλέφωνο αναγκαστικά από τους πελάτες μας. Όπως και Stage πρέπει να το κάνουμε Required και αυτό πρέπει να το κάνουμε Required. Έτσι ώστε σε περίπτωση που δεν βάλει κάποιος αυτές τις πληροφορίες να μην τον κυνηγάμε. Οκ, okay. πατάμε Αποθήκευση και είμαστε έτοιμοι. Λέω να βάλω και εδώ πέρα ένα εφέ στο Checkout μόνο βασικά. Αυτό. Οκ. Okay. Και πάμε να δούμε λοιπόν το αποτέλεσμα. Έχουμε εδώ πέρα την ιστοσελίδα που ήταν κάπω έτσι στην αρχή. Όχι κάπω έτσι, ήταν έτσι ακριβώ. Αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο. Και όταν πατάς order, σου βγάζει αυτό το πράγμα. Και όταν πατάς order εδώ πέρα, σου βγάζει στο προϊόν για κάποιο λόγο, έτσι χωρίς να έχει τίποτα. Και τώρα έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ πέρα τη σελίδα. Που μπορούμε να πατήσουμε αν θέλουμε εδώ πέρα byte now. Και να βάλουμε ακριβώς ποιο θέλουμε και θα προσθεθεί κατευθείαν στην τελική τιμή. Επίση, αν θέλουμε να επικοινωνήσει κάποιο μαζί μα, contact us βγάζει κατευθείαν τη φόρμα επικοινωνία. Και εδώ πέρα έχουμε βάλει κουμπάκι που πηγαίνει κατευθείαν στο checkout. Homepage. Αυτά. Λοιπόν, αφιερώστε χρόνο για την ιστοσελίδα σα. Ανάλογα με το τι ασχολείται η δική σα σελίδα, φτιάξτε το ανάλογο θέμα. Να φαίνεται έτσι όσο δυνατόν πιο όμορφη γίνεται και κυρίω σκεφτείτε την ιστοσελίδα που φτιάχνετε εάν εσεί ο ίδιο θα αγοράζατε από μια τέτοια ιστοσελίδα. Πρέπει να φαίνετε επαγγελματικού επίπεδου. Μην τρελαίνεστε, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Χρειάζεται να αφιερώσετε χρόνο. Βάλτε α πούμε στον εαυτό σα ένα στοίχημα. Δώστε μία εβδομάδα χρόνο, αλλά να ασχολείστε εντατικά με την κατασκευή τη ιστοσελίδα σα. Μην την φτιάχνετε μέσα σε μισή ώρα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλο αυτού του βίντεο. Ελπίζω να σα φάνηκα χρήσιμε όλε αυτέ τι πληροφορίε και να σα άρεσε το αποτέλεσμα. Εννοείται ότι μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη σελίδα άμα ασχοληθώ κι άλλο. Αλλά θα μα πάρει πάρα πολύ χρόνο, όπω καταλαβαίνετε. Αν έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, γράψει ακριβώ από κάτω. Dropshipping Final Again. Ξερευνήστε κι εσεί αυτέ τι κινούμενε εικόνε. Όπω είδατε, είναι πάρα πολύ ωραίε να μπαίνουν μέσα στη σε σελίδα. Μπορείτε να ψάξετε πώ μπορείτε να φτιάξετε τέτοιε κινούμενε εικόνε και μόνοι σα. Μπορείτε να παραγγείλετε το προϊόν ακόμα, ακόμα αν θέλετε και θεωρείτε ότι είναι πολύ ωραίο το προϊόν στο σπίτι σα για να φτιάξετε εσεί μόνοι σα βίντεο. Ή μπορείτε να πάτε ακριβώ από κάτω στην υπηρεσία την οποία προσφέρω εγώ σχετικά με το να φτιάχνω βίντεο για τα προϊόντα. Link από κάτω. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην αντιγράψατε ακριβώ ό,τι έκανα σε αυτό το βίντεο και να βάλετε, να βάλετε λίγο δικιά σα έμπνευση για να το κάνετε με το δικό σα στυλ. Να φαίνεται ωραίο. Ρωτήστε του γύρω σα σχετικά με την ιστοσελίδα σα, αν φαίνεται επαγγελματική και αν θα αγόραζαν από αυτήν εννοείται. Επίση, αυτό που έκανα στο τέλο, το οποίο έχω βάλει όλε τι φιγούρες μία μετά την άλλη για να το έχω αγοράσει, δεν ταιριάζει σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Μην το κάνετε και στο δικό σα είπαμε. αν έχετε μόνο ένα προϊόν δεν χρειάζεται καν να το κάνετε αυτό. Αλλά μέσα από αυτό το βίντεο παίρνετε τη γνώση για να ξέρετε σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε αυτό στο μέλλον πώς γίνεται. Τώρα αν δεν έχεις παρακολουθήσει αυτό εδώ πέρα το βίντεο που λέει για ποιο λόγο δεν πουλάω, μπορείς να πας να το δεις αυτή τη στιγμή. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!